σχέδιο από τον κύριο Μάρτα, θυμάμαι, για το λαθρεμπόριο καυσίμων και όλα τα λαθρεμπόρια, αλλά δεν βλέπουμε να έχει έρθει κάτι τέτοιο στη Βουλή. Εγώ νομίζω ότι ένα από τα σημαντικά πράγματα που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι όλο αυτό το κύκλωμα των ναυτιλιακών καυσίμων. Που ίσως εκεί. Να έχει δίκιο και η πρόεδρος Τσάουσα, ναι, είπε. Ναι, που δεν αφορά τους βενζινοπόλους. Στην προηγούμενη συνάντησή μας είχα ρωτήσει αν θα πάμε σε αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης νωρίτερα τον Οκτώβριο. Είμαστε στον Οκτώβριο, από ό,τι βλέπουμε μέχρι στιγμής. Και τελικά επιβεβαιώθηκε αυτό που σας είπα. Βεβαιώνεται αυτό το οποίο μας είπατε. Προσέξτε να δείτε. Δεν έχουμε κάποιον ευνηδιασμό σε σχέση με τους φόρους. Αυτά είναι γνωστό, είναι ψηφισμένα και έχει μπει στο χρόνο πάνω, έτσι, ναι. Πότε θα εφαρμοστεί. Από 1η πρώτου λοιπόν αφορά τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη. Τώρα αφορά την επιβάρυνση που έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Μάλιστα. Εγώ σας είχα ρωτήσει αν θα αυξηθούν τα τιμολόγια της ΔΕΗ και ναι. του φυσικού αερίου και εσείς μου είχατε πείτε το όχι. Τώρα όμως ακούγονται διάφορα. Τι ακούγονται, για πέστε ότι, μου. Θα έχουμε και στο φυσικό αέριο αύξηση. Μισό λεπτό. Και στο ηλεκτρικό, γι' αυτό είναι φήμες, γράφονται κιόλας και γι' αυτό σας έχω. Πότε είχαμε κάνει αυτή την κουβέντα? Πριν από 20 μέρες. Παραπάνω ήταν. Ίσως να είναι. Δεν θυμόσαστε πότε με καλέσατε. Ένα μήνα. Πολλές εκπομπές. Από τότε μέχρι τώρα, αυτό που έχουμε είναι ότι ο κόσμος αυτές τις μέρες παίρνει στα χέρια του τα τιμολόγια με την έκπτωση του 15% που έκανε η ΔΕΗ και αποτέλεσε ως αιτία και αφορμή να υπάρχουν και αντίστοιχες μειώσεις από τους ιδιώτες ανταγωνιστές. Είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά τα τελευταία 5-6 χρόνια και είναι μια πάρα πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλη μείωση. 15%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για μια μικρή επιχείρηση ή για ένα μέσο νοικοκυριό? Είναι μια ελάφρυνση από αυτές που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Εκεί βρισκόμαστε. Δεν υπάρχει κάποια συζήτηση για αύξηση αυτή τη στιγμή. Πώς προκύπτει αυτό, δηλαδή? Πού το διαβάσετε, αν το διαβάσετε? Όχι, για το φυσικό αέριο μαζί με τα καύσιμα είπαν ότι θα υπάρχει και μία αύξηση 7 λεπτών στο φυσικό αέριο. Κοιτάξτε, προσέξτε να δείτε, αυξήσεις που σχετίζονται με τις διεθνείς τιμές, αυτές πάντοτε υπήρχαν. Αλλά αυξήσεις που έχουν να κάνουν με νέους φόρους κτλ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο δρομολογημένο. Μάλιστα. Τώρα, από την άλλη, μάλιστα, από όσο έχω ενημερωθεί, οι τιμές του φυσικού αερίου φέτος σε σχέση με πέρσι θα είναι οι τελικές τιμές, δηλαδή αυτό που ενδιαφέρει τον καταναλωτή, θα είναι χαμηλότερες. Πριν φύγουμε από αυτά, απλώς να επιβεβαιώσουμε, θα υπάρχει και παράταση για τη ρύθμιση των 36. Υπάρχει καταρχήν μία παράταση μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Η οποία παρατάθηκε από τέλη Σεπτεμβρίου. Από τέλη Σεπτεμβρίου. Το θετικό είναι ότι σε αυτό το νέο μήνα παράτασης συμπεριλαμβάνονται και αυτοί που είχε εκδοθεί εντολή αποκοπής του ρεύματος και δεν είχαν έρθει οικειοθελώς. Άρα νομίζω να υπαχθούν στην συρρύθμιση. Άρα νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να πάνε στο καθεστώς των 36 δόσεων χωρίς προκαταβολές, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ομαλοποιήσουν τις οφειλές τους. Και η ΔΕΗ βέβαια να εξασφαλίσει μια ομαλή ροή στις πράξεις. Πολύ σύντομη ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Η παρέτηση του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΔΕΣΦΑ προεκλήθη μετά από διοικήσεις παρέμβαση? Αλλαγές στις διοικήσεις κατά καιρούς γίνονται. Στον ΔΕΣΦΑ ο συγκεκριμένος Διευθύνων Σύμβουλος ήταν τοποθετημένος από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς πριν κάποιους μήνες είχαμε κάνει μια αλλαγή στο πρόσωπο του Προέδρου. Θεωρήθηκε ότι θα ήταν καλύτερο πια για την πιο καλύτερη λειτουργία της ίδιας της επιχείρησης να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε έναν διεισμό που είχε αναπτυχθεί από τα πράγματα. Ήταν μια συνεννόηση πάρα πολύ εύκολη. Άρα εσείς ζητήσατε να υπάρξει το τέλος αυτού του διεισμού? Υπήρξε μια υποβολή παρέτηση, η οποία έγινε αποδεκτή. Μάλιστα. Τώρα, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, το ενδιαφέρον της ΟΚΑΡ εξακολουθεί να ισχύει για την εξαγορά? Για ΖΕΡΕ δηλαδή. Το ενδιαφέρον της ΟΚΑΡ εξακολουθεί από όσο γνωρίζουμε. Αλλά έχει σημασία να μην ασχολούμαστε μόνο με το τι συμβαίνει τώρα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά να θυμόμαστε την συνολική διαδρομή αυτής της ιδιωτικοποίησης. Μιλάμε για έναν διαγωνισμό που είχε ολοκληρωθεί το 2013. Είχε πλειοδοτήσει η Αζέρη και η ΣΟΚΑΡ με 400 εκατομμύρια για το 66% της εταιρείας. Υπήρχε εκείνη η αλλαγή που μπορούσε να έχει εταιρεία, αυτό το ποσοστό. Μια εταιρεία όπου η αξία της περίπου είναι γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο.
Για το ΔΕΣΦΑ λέτε. Για το ΔΕΣΦΑ πάντα μιλάω. Δηλαδή για τον μεγάλο αγωγό μεταφοράς αερίου, το κεντρικό σύστημα, όχι αυτό της διανομής στα σπίτια μας, αλλά το κεντρικό σπίτι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού είπε, επειδή η Αζέρικη Σοκάρ είναι και παραγωγός εταιρεία, με βάση το ενωσιακό δίκαιο δεν μπορεί να κατέχει και την διανομή σε μια εταιρεία με πλειοψηφικό πακέτο. Άρα την υποχρέωση να βρει έναν αγοραστή, έτσι ώστε το ποσοστό της να πέσει τουλάχιστον στο 49%. Έκτοτε δεν βρέθηκε από το 2013 κάποιος που να αγοράσει τουλάχιστον το 17% για να πέσει στο 49% η Σοκάρ. Εκεί βρισκόμαστε. Ενδιαμέσως βεβαίως, τι γίνεται, κατά καιρούς η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανά 3 ή 4 χρόνια έρχεται να κοιτάξει τις τιμές χρέωσης στα τέλη χρήσης του δικτύου. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το καλοκαίρι μας πρότεινε προς την κυβέρνηση ότι πρέπει να αλλάξουμε αυτόν τον κανονισμό, ο οποίος έδινε την δυνατότητα, όχι στη Σοκάρ, οποιοδήποτε έχει την εταιρεία, να επιβάλλει μια αύξηση στις τιμές κατά 68%. Πράγμα το οποίο θα ήταν καταστροφικό. Κατά 8% στα τέλη χρήσης, όχι στην τελική τιμή. Έτσι, αλλά θα ήταν μια σημαντική επιβάρυνση της τάξης του 7%, για παράδειγμα, στη βιομηχανία στην τελική, ναι. Ή και στα νοικοκυριά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε έτσι, και υπήρξε μια νομοθετική παρέμβαση, όχι στους όρους του διαχρονισμού, αλλά ύστερα από πρόταση της Ρυθμιστικής Ενέργειας που είχαν να κάνουν με τον κανονισμό διαμόρφωσης των τιμών. Έτσι, σήμερα συζητάμε για την ολοκλήρωση αυτής της ιδιωτικοποίησης, έχοντας απαλλάξει την ελληνική κοινωνία από αυτόν τον όγκο πλέον, από αυτή την ομοιρία ενός κανονισμού, ο οποίος έδινε τη δυνατότητα για αυξήσεις του 68%. Θα υπάρχουν αυξήσεις, διότι συμβαίνει σε όλα αυτά τα συστήματα των δικτύων, γιατί αυτές οι αυξήσεις τροφοδοτούν, υποστηρίζουν τις νέες επενδύσεις και υπάρχει δυνατότητα για επέκταση του δικτύου στην Ελλάδα. Άρα θέλουμε να έχουμε νέες επενδύσεις, αλλά θα είναι λογικές έτσι ώστε και το δίκτυο να αναπτύσσεται. Άρα δεν βλέπετε να ολοκληρώνεται αυτή η ιδιωτικοποίηση σύντομα. Νομίζω ότι να βρει συνέτερο η Σοκάρ. Και ο συνέτερος είναι γνωστός, ποιος ενδιαφέρεται, είναι η ιταλική εταιρεία SNAM. Με αυτήν συζητάμε. Από εκεί και πέρα εναπόκειται στους Αζέρους, δηλαδή στην εταιρεία Σοκάρ και στην ιταλική SNAM, να συμφωνήσουν για τα μεγέθη. Τώρα, κύριε Υπουργέ, γιατί η ΔΕΗ έπρεπε να πάει στο υπερταμείο? Έχει διοίκηση, είναι μια εμπειρή εταιρεία υπό την έννοια ότι ήταν η μοναδική στον κλάδο μέχρι πρότινος και εκείνη έδωσε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της ανάδειξης και της ενέργειας στην πατρίδα μας. Ποιος ο λόγος, παράλληλα με το νερό, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΑΘ, να μπει στο υπερταμείο και η ΔΕΗ? Όλες οι ΔΕΚΟ μπήκανε. Όλες οι επιχειρήσεις του δημοσίου μπαίνουν στο ταμείο. Το ταμείο αυτό είναι μια ομπρέλα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. Δεν έχει σκοπό την ιδιωτικοποίηση. Τι θα κάνει διαφορετικό το ταμείο θα σας πω. Αυτό που θα μπορεί να κάνει το ΔΣ της ΕΕ? Το παρουσιάζεται ότι είναι για καλό αυτό το υπερταμείο. Δεν το παρουσιάζουμε, το πιστεύουμε ακράδαντα. Και είναι μια εμπειρία η οποία δεν είναι ελληνική μόνο. Αυτό το μοντέλο δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Και δεν σχετίζεται με το θέμα του προγράμματος δημοσιονομικής σταθερότητας. Θα το διαλέγατε σαν συμβαίνει, τρόπο αξιοποίησης. Υπάρχει αυτό το μοντέλο στην Γαλλία, όπου εκεί δεν είναι σε μνημόνια, το γνωρίζουμε. Και κοιτάξτε τι ανάγκες έρχεται να καλύψει. Κάθε υπουργείο που εποπτεύει διάφορες επιχειρήσεις, φορείς κτλ. Δεν έχει την υποδομή να ασκεί έναν έλεγχο στο επίπεδο της οργάνωσης και της διοίκησης αυτών των επιχειρήσεων, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικές. Μπορεί να έχει την ευθύνη και το κάνει να χαράσει μια στρατηγική για την ενέργεια, όπως κάνουμε εμείς, αλλά για παράδειγμα, ζητήματα που να υποστηρίζουν την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της ίδιας της επιχείρησης, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Προφανώς δεν μπορεί να το κάνει ο εκάστοτε υπουργός και δεν έχει και τους ανθρώπους. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια τέτοια ομπρέλα διοικητική, η οποία να υποστηρίζει τις επιμέρους κινήσεις, όχι να χαράζει πολιτική, των φορέων και των επιχειρήσεων. Δηλαδή το ΔΣ της ΔΕΗ θα πηγαίνει και θα ζητάει λόγο από το ΔΣ του υπερταμείου για κινήσεις που πρέπει να κάνει η εταιρεία για να περνάει. Θα έχει μια υποστήριξη. Θα έχει μια υποστήριξη. Όχι μόνο της ΔΕΗ. Αλλά προσέξτε να δείτε. Αυτό το υπερταμείο, όπου το έχουμε πει ότι έχει 4 πυλώνες. Ο ένας είναι το ΤΑΙΠΕΔ. Εκεί πράγματι τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου που είναι εκεί προορίζονται για ιδιωτικοποίηση. Ναι. Ο άλλος είναι της αξιοποίησης των συμμετοχών του δημοσίου σε διάφορες εταιρείες. Ναι. Μιλάμε για τη συγκεκριμένο πυλώνα αξιοποίησης. Εκεί λοιπόν δεν μιλάμε για ιδιωτικοποίηση. Άλλος πυλώνας είναι η συμμετοχή του δημοσίου στις τράπεζες.
το ποσοστό που κατέχει το δημόσιο στις τράπεζες. Και ένας τέταρτος αφορά τα ακίνητα του δημοσίου. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι απολύτως αποσαφηνισμένα και ο κάθε τομέας αυτού του ταμείου έχει συγκεκριμένο ρόλο και επειδή σκοπό. Όμως δεν είναι λόγο δεν είναι, για λοιπόν, διεισμό στο ΔΕΣΦΑ και η παραίτηση του Διευθύνοντα Συμβούλου ήρθε για να μην υπάρξει αυτό ο διεισμός. Μην συσχετίζουμε πράγματα. Δεν θα υπάρξει ένας διεισμός του ΔΣ της ΔΕΗ με το ΔΣ του υπερταμείου. Όχι βέβαια. Όχι, σε καμιά περίπτωση. Σε καμιά περίπτωση. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή να απαλλαγούμε από τη λογική της τοποθέτησης στις επιχειρήσεις του δημοσίου των εκάστοτε αρεστών του κάθε υπουργού και της κυβέρνησης. Θα μπορούσε να γίνει εύκολα με ένα διαγωνισμό, κύριε Υπουργέ, αυτό. Από την ίδια την εταιρεία. Εγώ είδα πολλούς διαγωνισμούς τότε και επί κυβέρνησης Παπανδρέου. Ήταν διαγωνισμοί οι οποίοι ήταν αδιάβλητοι σε ένα βαθμό και τελικές επιλογές ήταν άνθρωποι της επιλογής των εκάστοτε υπουργών. Μην μου πείτε το αντίθετο, διότι δεν θα λέτε αλήθεια και σήμερα πρέπει να λέμε μόνο αλήθεια. Το είδαμε με το Open Gav που έδινε άλλα αποτελέσματα λοιπόν, βασικά και άλλοι του είχαν τοποθετηθεί. Άρα λοιπόν αυτός ο τόπος έχει αποδομές τέτοιες που να υποστηρίζουν την δημόσια επιχειρηματική δράση. Αυτή είναι η βασική λογική αυτού του ταμείου. Πριν πάμε σε γενικότερη πολιτική συζήτηση, θέλω να αναφερθούμε στο θέμα των σκουπιδιών. Διότι είχαμε χτες τον υφυπουργό περιβάλλοντος, ο οποίος μας είπε, κοιτάξτε τι ωραία που τα καταφέραμε στον πύργο και δεν είναι σκουπίδια. Ναι. Δίπλα όμως και στη Μεσσηνία και στην Τρίπολη και παντού, έχει πάρα πολλά σκουπίδια και είδαμε ότι είχατε και μία διένεξη με τον κύριο Τατούλη, τον Περιφερειάρχη, και μας είπε ο κύριος Τσιρώνης χθες ότι λέει φταίει ο κύριος Τατούλης γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Ενώ και που μπορέσουμε να συνεργαστούμε είχαμε καλά αποτελέσμα. Τι θα γίνει πια με την Πελοπόννηση. Είχατε τον κύριο Τσιρώνη, ο οποίος έχει και την βασική αρμοδιότητα για το θέμα των σκουπιδιών. Άρα εγώ συμπληρωματικά θα αναφέρω. Συμπληρωματικά έχεις πάρα πολλά σκουπίδια. Τι θα γίνει. Είμαστε στο ίδιο Υπουργείο, αλλά εκείνος ασχολείται κατά κύριο λόγο. Στην Πελοπόννησο γνωρίζουμε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός, ο οποίος, από ό,τι λέει η συντριπτική πλειοψηφία των δημάρχων της Πελοποννήσου και των μεγάλων πόλων, ήταν ένας σχεδιασμός ο οποίος τελικά θα απέβαινε, όπως ήταν, εις βάρος των ίδιων των πολιτών. Δηλαδή, με ακριβό τελικό κόστος για τη διαχείριση των σκουπιδιών, το οποίο θα αντεπομίζονταν ο κάθε πολίτης της Πελοποννήσου. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε και ύστερα και από τις προτάσεις, επαναλαμβάνω, της πλειοψηφίας των δημάρχων, να επανασχεδιάσουμε αυτή την παλιά λύση που υπήρχε, έτσι ώστε και να κινηθούμε περισσότερο στη λογική της ανακύκλωσης, αλλά και μια τέτοια σχωροθέτησης, όπου δεν θα έχουμε και τη συγκέντρωση των σκουπιδιών σε σημεία τα οποία θα είναι απομακρυσμένα από τον τόπο που παράγονται. Όλα αυτά είναι παράμετροι που κανείς θα πρέπει να τις βλέπει, να τις εξετάζει όταν πηγαίνει σε ένα τόσο μεγάλο έργο όπως είναι η διαχείριση των αποβλήτων μιας περιφέρειας σαν την Πελοπόννησο. Ναι, αλλά αναρωτιούνται τώρα. Φοβάμαι πολύ λοιπόν ότι ο προηγούμενος σχεδιασμός, και τελειώνω, αποσκοπούσε τελικά στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Όσον αφορά τον κύριο Τατούλη, ο κύριος Τατούλης λιγότερο σκέφτεται και περισσότερο βρίζει τα τελευταία χρόνια. Ειλικρινά το λέω. Και θα πρέπει, επειδή είναι ένας εκλεγμένος άνθρωπος, να είναι πιο προσεκτικός και να σκέφτεται περισσότερο προς όφελος των πολιτών της Πελοποννήσου. Γιατί δεν έχετε κάνουμε, ας πούμε, πολιτική, η οποία είναι γνωστή. Εντάξει τώρα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Όχι, ένα λεπτό. Ένα τελευταίο θέλω, γιατί ρωτάνε οι άνθρωποι εκεί στην Πελοπόννησο τι θα γίνει τελικά. Νομίζω ότι βρισκόμαστε πια στην οριστική λύση, από ό,τι ξέρω. Αυτό που ετοιμάζεται να γίνει αυτή τη στιγμή αποτελεί μια σύνθεση πλέον όλων των προτάσεων που είχαμε πάνω στο τραπέζι και δρομολογείται πια η οριστική λύση του ζητήματος. Μάλιστα. Λοιπόν, κατάθεση προσχεδίου προϋπολογισμού, 2,7 η ανάπτυξη, με μια ύφεση η οποία θα κλείσει το 16, 0,3. Πώς θα επιτευχθεί αυτό, κύριε Υπουργέ, όταν και εσείς λέτε ότι πάμε σε αύξηση φόρων πάλι 1η-1η του 2017, άρα μείωση της κατανάλωσης, και πώς θα επιτευχθεί να έχουμε και μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα πλέον από εδώ και στο εξής. Καταρχήν, από ό,τι φαίνεται, στον τομέα των πρωτογενών πλεονασμάτων θα είναι ένας τρίτος χρόνος, το 2017, 2015, 2016, 2017, που θα έχουμε πιάσει το στόχο και μάλιστα τον έχουμε υπερβεί και κατά λίγο. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό, διότι στέλνει ένα σήμα σε αυτούς οι οποίοι αξιολογούν την ελληνική οικονομία. Το δεύτερο, ουσιαστικά το 2017 θα είναι και η χρονιά της εκταμίευσης των μεγάλων κονδυλίων από το ΕΣΠΑ. Τρίτο,
Έχουμε φτάσει πια στο σημείο της ολοκλήρωσης, της αξιολόγησης, της σταθεροποίησης της οικονομίας και της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την παρουσία μεγάλων επενδυτικών γραφείων που εκπροσωπούν τράπεζες, μεγάλους τραπεζικούς ομίλους στην Ελλάδα, μας δείχνουν ότι πλέον είμαστε σε εκείνο το κομβικό σημείο όπου περνάμε από την ύφεση στην ανάπτυξη. Εκεί λοιπόν εδράζεται αυτή η εκτίμηση για 2,7 ανάπτυξη. Ναι, αλλά είναι 3 το συνολικό, δηλαδή 0,3 το 2016 συν 2,7 το 2017. Πρέπει μέσα σε 12 μήνες να κάνουμε ένα σπριντ 3%. Μα θα δείτε ότι και το 2016 ενδεχομένως να κλείσει, δηλαδή το μείον 0,3 που λέτε αυτή τη στιγμή, είναι μια εκτίμηση που κατά τη γνώμη μου θα ξεπεραστεί προς τα βελτίωση, θα πάει καλύτερα. Να, με επιπλέον φόρους όμως με τον προϋπολογισμό του 2017. Οι φόροι, γιατί αυτό αφορά μια συζήτηση διαρκή, η οποία αντιλαμβάνομαι ότι πονάει τον καθένα, ναι, άρα καλά κάνουμε και το συζητάμε. Είναι το αποτέλεσμα κάποιων διλημάτων που έχουμε. Ή από τη μία λοιπόν θα πηγαίναμε σε μια μεγαλύτερη μείωση εισοδημάτων, μισθών και συντάξεων, ή θα πηγαίναμε τουλάχιστον για το έτος 17 και 18 σε μια αύξηση των φόρων, για να μπορέσουμε πλέον, αν πετύχουμε αυτούς τους στόχους, να μιλάμε για μετά το 18 για αποκλιμάκωση, για αισθητή αποκλιμάκωση της φορολογίας. Αύξηση φορολογίας δεν σημαίνει και μείωση του εισοδήματος, άρα μείωση ούτως ή άλλως των συντάξεων. Όχι, όταν συνδυάζεται με μεγέντηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, η οποία μπορεί να προέλθει από νέες επενδύσεις, είτε από την Ελλάδα είτε από το εσωτερικό. Υπάρχουν επιχειρήσεις που στις δεδομένες συνθήκες της ύφεσης και της κρίσης σταθήκανε στα πόδια τους, έχουν εξωστρεφή χαρακτήρα. Αυτές έχουν νέα επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε και να δημιουργήσουμε τους όρους να εκδηλωθούν τέτοιες τάσεις. Κύριε Σκουλέτη, πάντως, όπως αποτυπώνεται στον τύπο, τον σημερινό, μόνο η Αυγή έχει έτος καμπή με ανάπτυξη 2,7, αναστροφή πορείας, όλες οι άλλες εφημερίδες. Δεν είναι κριτήριο μαρτυρίας το τι λέει ο τύπος όταν αναφέρεστε σε αυτή την κυβέρνηση. Αυτό καλά, το αντίθετο θα ήταν. Αν μας λέγατε ότι σας υποστηρίζει η τάδε εφημερίδα, τότε θα ήταν πρωταπριλιά. Πρωταπριλιά θα είναι να ακούσουμε τους φόρους αποτυπώνουν. Να ακούσουμε από τα τηλεπαράθυρα. Δεν μιλάω για εσάς τώρα. Ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε με τέτοια άνεση. Ωραία. Γιατί βρίσκομαι στην ΕΡΤ, όπου ακούγονται όλες οι φωνές. Ωραία. Έχετε την άποψη ότι ο κόσμος έχει καταλάβει αυτά που λέτε, ότι έρχεται η ανάπτυξη και όλα αυτά? Όχι βέβαια. Ναι. Δηλαδή, όχι βέβαια, και ο κόσμος είναι αυτός που ο οποίος θα αξιολογήσει βλέπουμε αυτά που λέμε. Οι συνταξιούχοι βγαίνουν στους δρόμους, ρίχνεται χημικά. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό, γιατί πιάσατε ένα θέμα πολύ μεγάλης ευαισθησίας. Ναι. Μιλήσατε για τα χημικά. Δυστυχώς αυτή την εικόνα την έχουμε ζήσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και ευτυχώς το χθεσινό επεισόδιο αποτέλεσε την αφορμή, έτσι ώστε ο Πρωθυπουργός με κατηγορηματικό τρόπο να δώσει μια εντολή να μην ξαναχρησιμοποιηθούν χημικά σε τέτοιου είδους κοινωνικές διαμαρτυρίες. Ας γίνει λοιπόν η αφορμή το χθεσινό επεισόδιο για να μην ξαναδούμε, τουλάχιστον όσο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί με τις άλλες κυβερνήσεις όχι απλώς μας είχαν πνίξει στα χημικά, ήταν και κάτι παραπάνω. Η καταστολή ήταν συνώνυμο του τρόπου που κυβερνούσε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Στην Κεσαριανή, κύριε Υπουργέ, έπεσαν χημικά με την εξορροπία. Επαναλαμβάνω. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε μια τόσο άμεση παρέμβαση εκ μέρους του Πρωθυπουργού. Θα βρεθούν και οι υπεύθυνοι. Θα πρέπει να μην δείχνουν τόσο υπερβάλλοντα ζήλο οι διάφοροι κύκλοι μέσα στην αστυνομία και να είναι σαφής η εντολή. Όταν υπάρχουν τέτοιου είδους κοινωνικές διαμαρτυρίες, δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση χημικών. Ναι, πάντως η διαμαρτυρία ήταν των συνταξιούχων, κύριε Υπουργέ, οι οποίοι διαδήλωσαν. Το ξέρω, το είπα και σας το σχολίασα. Ναι. Αν θέλετε να σας ξαναπώ άλλη μια φορά. Παρακαλώ. Και εμείς το είπαμε το πρωί, μακάρι να είναι η αφορμή αυτή για να σταματήσουν επιτέλους τα χημικά. Όμως, από την άλλη, ότι ο κόσμος έχει φτάσει στα όρια του πια και δεν καταλαβαίνει αυτά που λέτε, ότι θα έρθει η ανάπτυξη, δεν θα έρθει. Βλέπει και όλα αυτά που λέτε, ότι δεν θα κοπούν συντάξεις. Που μπορεί όντως τώρα να εφαρμόζεται τα μέτρα που έχουν πάρθει από. Κυρία Κασίμη, δυστυχώς κληρονομήσαμε την κοινωνική καταστροφή και τη χρεοκοπία της χώρας. Άρα εσείς και δεν μπορούμε να αποποιηθούμε αυτής της κληρονομιάς, γιατί μιλάμε για κράτος. Ειλικρινά, πιστέψτε με, αν ήταν σε ατομικό επίπεδο, θα είχαμε πει δεν μας ενδιαφέρουν. Κρατήστε λοιπόν τα χρέη σας και την κληρονομιά σας. Δεν είναι έτσι όμως τα κράτη. Ως κυβέρνηση, τι θα κάνετε, πού βρισκόσαστε, τι θα πείτε, θα έχετε συνέδριο σε λίγο, θα γίνει ένα σχήμα.
πώς θα αντιδράσετε σε αυτό. Μα νομίζω ότι σας είπα κάποια πράγματα τα οποία αποτελούν σταθερά βήματα για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την μέγενη αυτών των συμφωνιών. Αν θέλετε να μιλήσουμε με απόλυτη ειλικρίνεια, δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Δεν υπάρχουν βεβαιότητες, πολύ δε περισσότερο, διότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας και της Ελλάδας γενικότερα συναρτάται με το τι γίνεται συνολικά στην Ευρώπη. Βλέπετε, ας πούμε, τον γερμανικό κολοσσό της Deutsche Bank, ο οποίος κινδυνεύει να καταρρεύσει. Βλέπετε αρνητικά φαινόμενα ενίσχυσης της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Αυτά είναι αδύνατο να μην επηρεάσουν την Ελλάδα. Γι' αυτό εμείς είμαστε εκείνη η δύναμη η οποία όχι μόνο προσπαθεί στο εσωτερικό της χώρας να ακολουθήσει μια άλλη πολιτική, αλλά ταυτόχρονα επεξεργαζόμαστε για την αλλαγή των συσχετισμών με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Εκεί αποσκοπεί και η περίφημη σύνοδος των χωρών του Νότου που έγινε εδώ πέρα. Κύριε Υπουργέ, διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ένα φρεσκάρισμα στην κυβέρνηση θα πρέπει να γίνει με ανασχηματισμό, το φρεσκάρισμα αυτό μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ ή τώρα, μετά το τέλος. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν τα απαντάει ποτέ ένας υπουργός, όσο και να σας συμπαθεί και να θέλει να είναι ειλικρινής μαζί σας. Τι να σας πω. Το πολιτικό σύστημα τα έχει δώσει ως προνόμιο και καλά κάνει στον Πρωθυπουργό. Δεν ενδιαφέρεστε να καταλάβετε τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή μιλάτε για πράγματα τα οποία είναι ανώμια. Άλλο είναι ο Πρωθυπουργός που διορίζεται, ο Υπουργός που διορίζεται από τον Πρωθυπουργό και άλλο γραμματέας σε ένα δημοκρατικό κόμμα σαν το ΣΥΡΙΖΑ που εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή, εκλέγεται με τη σειρά της από το συνέδριο. Άρα λοιπόν οι γραμματείς δεν προαναγγέλλονται, εκλέγονται. Είμαστε το πιο δημοκρατικό κόμμα που υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα και αυτό το γνωρίζουν οι πάντες. Με ελευθερία έκφρασης, δημόσια και στο εσωτερικό της χώρας και αποτελούμε ένα διαφορετικό δείγμα γραφής στον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων. Δεν είναι δημοκρατικό να μας πείτε αν σας ενδιαφέρει η θέση του γραμματέα. Έχω μιλήσει τώρα γι' αυτό πρόσφατα πριν μια εβδομάδα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Σας παραπέμπω λοιπόν σε αυτή τη δήλωση. Ωραία, και εγώ ένα τελευταίο. Αν θεωρείτε ότι ένας ανασχηματισμός θα παίξει κάποιο θετικό ρόλο. Γιατί από τη μια θα γίνει αναμπουμπούλα, άντε πάλι θα λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι χαρά μας ο ανασχηματισμός, να ψάχνουμε να πούμε. Εσείς εκλογές και ανασχηματισμός, θέλω αυτά τα δύο να σας δίνουν. Από την άλλη όμως, όταν μπαίνει ένας νέος υπουργός. Καλές ειδήσεις μας λείπουν. Όταν μπαίνει ένας υπουργός καινούριος στο Υπουργείο, ξεκινάνε πάλι όλα από την αρχή. Δηλαδή, ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Delete και άντε πάλι. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά που λέτε τα γνωρίζει και ο Πρωθυπουργός, θα λαμβάνει υπόψη του και θα πράξει ανάλογα. Όποιος αλλαγεί όμως την κυβέρνηση, θα πρέπει να έχει το κριτήριο της αποτελεσματικότητας και μόνο νομίζω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Κοντά μας ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Πάνος Κουρλέτης. Να είστε καλά. Κύριε. Να είστε καλά.